στο προηγούμενο επεισόδιο του MasterChef. Ο αγώνας των 6 να διατηρήσουν τη θέση τους στο διαγωνισμό κατέληξε με την αποχώρηση της αρετής. Το όνειρο της μαγειρικής δεν τελείωσε για μένα. Το MasterChef ήταν μια όθηση να αγαπήσω παραπάνω τη μαγειρική. Σήμερα, οι τρεις ομάδες σε μια πολύ δύσκολη μαγειρικά δοκιμασία φτιάχνουν πιάτα από τη γαλλική κουζίνα. Θέλω να δω πάπια. Κάψαμε την παπιά. Θεωρώ ότι πρέπει να τα κάνετε λίγο πιο λεπτά. Βαρύ πως είναι αυτός, το άλλο δεν είναι. Αυτοί που θα τους κρίνουν έχουν υψηλές απαιτήσεις. Μην ξεχνάτε, είσαστε σε ένα διαγωνισμό και πρέπει να ξεχωρίζουν οι καλύτεροι. Τρεις Γάλλοι σεφ από τους καλύτερους που δουλεύουν στη χώρα μας εξετάζουν λεπτομερώς τα πιάτα τους. Δεν βλέπω τίποτα μπρέζε. Το καρύ είναι πολύ καλοψημένο όπως πρέπει. Πρέπει να καταλάβουν ότι ό,τι βάζουν στο πιάτο πρέπει να τρώγεται. Οι Έλληνες μάγειρες θα κερδίσουν τις εντυπώσεις. Εδώ είναι η βαθμολογία μας. Τέλεια. Η αναζήτηση για τον επόμενο Έλληνα MasterChef συνεχίζεται. Κάρτα την πρώτη φορά αρχηγός. Καλή τύχη και σε σένα. Σε όλους. Καλή επιτυχία, καλή τύχη σε όλους. Πρώτη φορά να είναι και δυνατή. Περμαυρογένια εσύ, δεν χρειάζεται να σου πούμε τίποτα. Μάγειρες είμαστε. Μάγειρες. Ό,τι μας δώσουν το κάνουμε. Είναι η πρώτη μου φορά σαν αρχηγός. Ξύπνησα λίγο έτσι αγχωμένος, αλλά συγκεντρωμένος στο στόχο μου, που είναι να κάνω μια ομάδα η οποία θα μπορεί να ανταπεξέλθει σε κάθε δοκιμασία. Μαριάννα αρχηγός. Ναι. Γυναίκα πρώτη φορά αρχηγός. Ναι. Μπράβο, Μαριάννα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Έχεις σκεφτεί τις επιλογές σου? Έχω κανένα πλάνο, ένα κριτήριο. Μαγειρικό πιο πολύ. Ποιος εμπιστεύομαι πιο πολύ. Χαίρομαι που είμαι η πρώτη γυναίκα αρχηγός. Ελπίζω να ακολουθήσουν και τα άλλα κορίτσια. Είμαστε λίγες. Οπότε νομίζω πως είναι καλό να παίρνουμε και τέτοιες θέσεις. Ποιοι λέτε να διαλέξουν τα χρώματα? Πώς θα πάρουν τι? Εγώ πιστεύω θα πάρουν τον μπλε. Έχει κερδίσει ήδη δύο φορές. Τρεις στα τρία. Να μας πει ο Κωνσταντίνος μου. Το μπλε είναι ένδοξο, παιδιά. 3-3 έχουν μέχρι σήμερα. Ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να σπάσει όλα. Ποιος είναι παιδιά, ρε? Εκεί πέρα είμαστε στο σαλόνι λοιπόν και μιλάμε. Ξαφνικά χτυπάει το κουδούνι από το πουθενά. Ανοίγω την πόρτα και βλέπω ένα κουτί. Ένα πορτοκαλί κουτί. Λοιπόν, γράμμα. Και βιβλία. Και ωραία χρονική βιβλία. Διαβάσουμε το γράμμα πρώτα. Αγαπητοί διαγωνιζόμενοι του MasterChef, καλή σας μέρα. Όπως γνωρίζετε από τεστ δημιουργικότητας, έχουν προκύψει κατά σειρά αξιολόγησης τρεις νικητές. Πρώτη Μαριάννα, δεύτερος ο Κωνσταντίνος και τρίτος ο Άγγελος Κάρδαρης. Επομένως, θα χωριστείτε σε τρεις ομάδες, στην κόκκινη, την μπλε και την πράσινη. Αφού γίνει η επιλογή των μελών με τον τρόπο που ξέρετε, πρέπει αμέσως μετά να κάνετε σύσκεψη για να αποφασίσετε τα πιάτα που θα φτιάξετε. Μέσα στο κουτί που βρήκατε στην είσοδο του σπιτιού υπάρχουν βιβλία με συνταγές που αφορούν στο σημερινό σας θέμα. Αυτό είναι η γαλλική κουζίνα. Και θέλουμε να είστε πολύ προσεκτικοί στις αποφάσεις σας. Θα σας κρίνω τρεις διακεκριμένοι Γάλλοι σεφ που δουλεύουν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Πρέπει να φτιάξετε ένα πλήρες μενού τριών πιάτων, ένα ορεκτικό, ένα κυρίως και ένα επιδόρπιο, από τρεις μερίδες το καθένα. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και να ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο χώρο που θα γίνει δοκιμασία. Όταν σου λένε γράψε διαγώνισμα με ανοιχτό βιβλίο, περιμένεις ότι θα είναι κάτι πολύ δύσκολο. Έτσι και σήμερα
ενώ μας δώσανε το βιβλίο της γαλλικής κουζίνας, είμαι σίγουρος ότι θα μας κρίνουν πολύ αυστηρά. Παιδιά, να τα δούμε μετά τα βιβλία, να μοιράσουμε πρώτα τις ομάδες. Καλύτερα. Έχω κάνει κάποιες σκέψεις για το ποιους θέλω να πάρω στην ομάδα μου. Σίγουρα έχω το πλεονέκτημα ότι διαλέγω πρώτη, άρα το πρώτο άτομο το έχω σίγουρο. Και μετά από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα κυλήσει η ροή των πραγμάτων. Θα διαλέξω πρώτα χρώμα και αυτό είναι το μπλε. Το πολύ λίγο. Είναι το χρώμα που με έφερε εμένα στη μία και μοναδική νίκη, οπότε ελπίζω να ξαναφέρει. Και ο πρώτος που θέλω να είναι στην ομάδα μου θα είναι ο Μπάμπης. Έχει πάρα πολλές γνώσεις. Θεωρώ ότι μπορεί να κάνει πολύ καλή δουλειά και τον εμπιστεύομαι απόλυτα. Εγώ θα διαλέξω, Άγγελε, την κόκκινη. Ας σπάσουμε λίγο το κατεστημένο, όλο οι μπλε κερδίζουμε. Κερδίζουμε και η κόκκινη. Ας έδωμε κόκκινη εσένα. Πρώτος συνεργάτης μου, ο Κώστας ο Φίλτρος. Η πρώτη μου επιλογή όταν επέλεγα τους παίκτες ήταν να έχω ένα καλό ζαχαροπλάστη δίπλα μου. Γιατί νομίζω ότι εγώ προσωπικά έχω τη γαλλική κουζίνα επάνω μου και ήθελα και έναν καλό ζαχαροπλάστη, έτσι ώστε να μην ασχοληθώ πολύ με το ζαχαροπλάστη και να δώσω τη βάση μου πιο πολύ στη ζεστή κουζίνα. Θα ήθελα να έρθει δίπλα μου ο συνονόματός μου, ο Άγγελος Σαμπακόπουλος. Πίστευε σε μένα, μου το είχε πει και αυτό μου έδινε περισσότερες ευθύνες. Θέλω να έρθει ο Γιώργος. Λοιπόν, ο τρίτος κόκκινος θέλει να είναι ο Αριστοτέλης. Επόμενος που θέλω να είναι στην ομάδα μου είναι ο Κωνσταντίνος Τσαντίλης. Χωρίς γυναίκα δεν κάνουμε, άρα Βαλεντίνα, έλα. Ο τέταρτος συνεργάτης, Γεώργιος Γεράρδος. Έλα. Έχουμε κερδίσει μαζί τρεις φορές, πάμε για τέταρτη, έτσι. Εγώ το Θεός. Θα διαλέξω τώρα το φίλο μου τον Ανδρέα. Για Κύπρος μέσα, για Κύπρος. Στη συνέχεια πήρα τον Αλέξανδρο, τον Πανδύ, γιατί ήθελα να τον βάλω στη ζαχαροπλαστική, γιατί έχει δείξει ότι είναι καλός εκεί. Ένας άνθρωπος που ξανασυνεργαστήκαμε μαζί και τα πήγαμε πολύ καλά, Κωστή, ε. Καλώς ήρθες. Επόμενη θα είναι ο Πορφύρης. Λοιπόν, τελευταία ποδιά, ο Μανώλης. Μπράβο, δεν αισθανόμουν άσχημα. Το περίμενα ότι ενδεχομένως θα ήμουν από τις τελευταίες. Εντάξει, λογικό είναι επειδή είμαστε χωρισμένοι σε τρεις ομάδες, όλοι να προσπαθήσουν να πάρουν αυτούς που θεωρούν ότι είναι οι πιο δυνατοί στο παιχνίδι. Θα διαλέξω μια πολύ αγαπημένη Θεσσαλονικιά, στην Κατερίνα. Θεσσαλονίκη. Πίστευα ότι ο Κωνσταντίνος θα με διάλεγε στη δική του ομάδα. Ο Κωνσταντίνος προτίμησε να πάρει την Κατερίνα που στην προηγούμενη ομαδική δεν είχε προλάβει. Οπότε η επόμενη επιλογή ήταν να με διαλέξει ο Άγγελος. Εχθές μας έδειξες ότι είσαι πολύ δυνατή και γι' αυτό θέλω να είσαι στην ομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Θα σκίσουμε, ρε. Η σύσκεψη σκεφτόμουν να γίνει ως εξής. Να δούμε λίγο τις συνταγές που υπάρχουν στο βιβλίο, να πάρουμε σίγουρα ιδέες από εκεί και από εκεί και πέρα να πάρουμε κλασικά γαλλικά στοιχεία και ίσως να τα συνδυάσουμε ή να τα αλλάξουμε λίγο και μόνοι μας. Για αρχή θα ήταν, νομίζω, καλό μια σούπα. Ναι, σούπα, καλή ιδέα. Τι λέτε? Ναι. Για βελουτέ καλύτερα. Μπράβο, ναι, βελουτέ. Με ένα ψαράκι μαζί, νομίζω. Να, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Και βελουτέ και μπρεζεδιό τεχνικές γαλλικές σε ένα πιάτο. Ναι, συμφωνώ. Μετά για κυρίως. Αφού πήγαμε στα άμα, αν καταλήξουμε σε ψάρι, θα πάμε σε κρέας. Κρέας, ναι, σίγουρα. Ναι. Νομίζω αρνή, έχει και κοκάλα να κάνουμε και ένα ωραίο ντεκόρ. Ναι, οπωσδήποτε. Θα συμφωνήσω με τον Μπάμπη. Ωραία, και τώρα είναι και ένα γλυκό. Και ένα γλυκό. Σκεφτούμε κάποια φινετσάτη κρέμα, κάτι πιο. Κρέμα, ε. Με κάποιο μπισκότο, φύλλο, κάτι. Ίσως κάτι τέτοιο. Για να έχει και διάφορες πρέσβες. Έχει πολύ καλές τεχνικές εδώ πέρα, δύσκολες μεν. Παπηγιώτα, ας πούμε, μπακαλιαράκια. Να σε ρωτήσω κάτι, Άγγελο. Πες μου. Θες να παίξουμε σε ψάρι ή σε κρέας? Προτιμώ να έχουμε ένα ορεκτικό το οποίο θα είναι ψάρι και να συνεχίσουμε με κρέας. Κάτι ελαφρύ στην αρχή για ορεκτικό και να περάσουμε σε κάτι παραδοσιακό γαλλικό για κυρίως. Όχι σε σούπα στην αρχή. Θα το δούμε, θα το δούμε. Να σεβαστούμε τη γαλλική κουζίνα, δηλαδή θα δουλέψουμε φων, δεσίματα με βούτυρο, ψησίματα ελαφριά, δεν θέλουν πολύ παραψημένα τα κρέατά τους οι Γάλλοι και θα κοιτάξουμε να σερβίρουμε ένα πιατάκι έτσι με ένα ωραίο στήσιμο μοντέρνο, ας πούμε. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θέλω να δώσετε το καλύτερο σας σε αυτό. Πιστεύω πάρα πολύ σε εσάς. Και μη φοβάστε που είναι Γάλλοι, γιατί εμείς είμαστε Έλληνες και μαγειρεύουμε ωραία. Έτσι. Σωστό, λοιπόν, σωστό. Πάμε. Μπράβο, μπράβο.
Με αρχηγό τον Άγγελο θα βάλουμε όλα τα δυνατά μας, θα στηρίξουμε ένας τον άλλον, θα τον στηρίξουμε σαν αρχηγό και όλα θα πάνε καλά. Θέλω σαν τρελός να νικήσει η ομάδα μου. Θέλω να αποφύγω πολύ αυτή την ψηφοφορία και επειδή έχω και τρεις νίκες στο ενεργητικό μου μέχρι τώρα, θα ήθελα να γίνει άλλη μία, να πάμε στις τέσσερις νίκες. Το θέλω πάρα πολύ. Πήγαμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο στο Πικέρμι. Πολύ εντυπωσιακό. Τέριαζε πάρα πολύ στο θέμα της δοκιμασίας γαλλική κουζίνα. Συντονιστείτε και ακολουθήστε καλά τις συνταγές. Δεν υπάρχει περιθώριο για λάθος. Έχετε στη διάθεσή σας 3 ώρες για να μαγειρέψετε. Δεν είναι, δεν μπορώ να το κόψω. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν εμπιστεύτηκε το γεγονός ότι δεν μπορούσα να το κόψω εγώ, πώς θα το έκοβα αυτός. Πρέπει να έχει κόψει κρέμα, θα κάνουμε άλλο. Εν τω μεταξύ, κρέμα δεν έχει κόψει. Ξέρετε γιατί έχει γίνει αυτό. Άμα δεν βάλεις το βούτυρο, δεν θα είναι κρέμα. Παιδές, πώς πάει εδώ. Καίω. Δώσε. Εδώ γίνεται πανηγούρος. Παιδιά, τέλος χρόνου. Πάμε να υποδεχτούμε τις καλεσμένες μας. Πήγαμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο στο Πικέρμι, πολύ εντυπωσιακό, γεμάτο πέτρα, νερά, γρασίδι, πολύ όμορφα και νομίζω ότι είναι μια ωραία έμπνευση για να κάνουμε γαλλική κουζίνα. Αν και το μάτι σου ήταν ο χώρος τέτοιος που σε παρέπεμπε σε κάτι πάρα πολύ εκπληκτισμένο, δηλαδή ήταν ένας χώρος πολυτελείας που τέριαζε πάρα πολύ στο θέμα της δοκιμασίας γαλλική κουζίνα. Ήταν ό,τι πρέπει. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στο Πικέρμι, στο Μουσείο Ίνου, όπου σήμερα εδώ θα διεξαχθεί η ομαδική δοκιμασία με θέμα τη γαλλική κουζίνα. Είναι η πρώτη φορά που εσείς ξέρετε περισσότερα από εμάς. Ξέρετε ήδη τι θα μαγειρέψετε, αλλά εμείς κρατάμε για τον εαυτό μας τη μικρή πολυτέλεια να γνωρίζουμε ποιοι θα σας κρίνουν. Όμως ήδη ξέρετε ότι θα είναι Γάλλοι και φαντάζομαι ότι θα έχετε λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να ξεπεράσετε το σημερινό εμπόδιο με επιτυχία. Που δεν θα είναι και πολύ εύκολη υπόθεση. Θα μας κρίνουν τρεις Γάλλοι σεφ, πολύ μεγάλοι, στο χώρο τους. Οπότε έχω πολύ άγχος, γιατί σίγουρα είναι μια κουζίνα που την κατέχουν απόλυτα και θα είναι πολύ αυστηρή στην κρίση τους. Δεν είναι τυχαίο πως γαλλικές λέξεις όπως μενού, μέτρ, σεφ χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο στον χώρο των εστιατορίων και της μαγειρικής. Η γαλλική κουζίνα είναι η πιο ιστορική και ονομαστή κουζίνα του κόσμου. Εφταξία στα φαγητά, κομψότητα και εκλεπτισμένο σερβίρισμα. Είναι από τα δυνατά φόρτε της και από υλικά υπάρχουν σχεδόν τα πάντα. Συντονιστείτε και ακολουθήστε καλά τις συνταγές. Δεν υπάρχει περιθώριο για λάθος. Στο γράμμα που σας στείλαμε, μετά το χωρισμό των ομάδων, σας είπαμε να κάνετε σύσκεψη και να αποφασίσετε εσείς το μενού που θα φτιάξετε. Δεν θέλουμε να μας πείτε τι ακριβώς θα φτιάξετε, γιατί δεν θέλουμε να επηρεάσουμε τις αποφάσεις σας. Θα το πάρετε όλο πάνω σας και εμείς θα δούμε τις επιλογές σας όταν ξεκινήσει το μάγειο. Πια έχει περάσει καιρό στο MasterChef και σιγά σιγά πρέπει να παίρνουμε και πρωτοβουλίες μόνοι μας. Μου άρεσε πάρα πολύ που μας εμπιστεύτηκαν. Μέσα στο χώρο που θα μαγειρέψετε έχουμε όλο τον κατάλληλο εξοπλισμό που θα βοηθήσει στο έργο σας. Επίσης υπάρχει αυθονία υλικών για να φτιάξετε τις συνταγές σας. Στις δύο προηγούμενες ομαδικές δοκιμασίες βγήκα ετοιμένος. Τώρα η νέα ομάδα που έχω συνθέσει πιστεύω ότι θα τα καταφέρει και θέλω πολύ να νικήσω. Το μόνο που απομένει είναι να σας πούμε ότι έχετε στη διάθεσή σας 3 ώρες για να μαγειρέψετε. Με έφτιαξες. Βιαστείτε γιατί έχετε πολλή δουλειά μπροστά σας. Μπορείτε να πάτε μέσα στο χώρο που θα μαγειρέψετε, να συγκεντρώσετε τα υλικά σας και να ξεκινήσετε κατευθείαν το μαγείρεμα. Bonne chance, mes enfants! 3 ώρες για γαλλική κουζίνα είναι οριακά, πιστεύω. Είναι δύσκολα τα δικά μας πιάτα. Επιλέξαμε να κάνουμε πιάτα που είναι χρονοβόρα για να δείξουμε ότι μπορούμε να βγάλουμε κάποια τέτοια τεχνική. Οπότε ελπίζω να τα καταφέρουμε σε 3 ώρες, αλλά θα είναι οριακό. Πάμε γρήγορα στην αρχή και μετά θα χαλαρώσουμε μετά το 2 ώρο. Τρύπησε μετά τη σφολιάτα. Παπί, τη σκόβω στη μέση, όχι. Όχι, ολόκληρη. Έχει κάποιο νερά από εκεί. Νερό, έχει.
Όταν βάζουμε μπαχαρικά λεμόνια τέτοια, παρακαλώ να με φωνάζετε. Να πάρω την ευθύνη. Στη δοκιμασία σήμερα, εγώ με τον Γεράρδο θα κάνουμε την προετοιμασία, θα κάνουμε το ζωμό και θα προετοιμάσουμε όλες τις γαρνιτούρες για τα πιάτα. Το πορτοκαλί το ζεματάω για μισό λεπτό. Ναι. Από την αρχή δήλωσα ότι τουρνέ πατάτα δεν ξέρω καν τι είναι, δεν έχω ξανακάνει, οπότε περιμένω ότι κάποιος άλλος θα το κάνει. Τουρνάρω εγώ τις πατατούλες, άμα τις βάλει νεράκι κρύο για τα μακαρόνια των λαχανικών μας. Αναγκάζομαι εγώ λοιπόν να πάω στην πατάτα, να αρχίζω να τουρνάρω, γιατί τους είχα πει ότι αν δεν μπορείτε κάτι να μου το πείτε, γιατί θέλω να βγουν όλα τέλεια. Ενώ πρέπει να πάω εγώ στον Αριστοτέλη να δουλέψω δίπλα, να τον βοηθήσω με την πεσχανδρίτσα και με την πάπια, φεύγω από τα κρέατα, δηλαδή ό,τι είχαμε σχεδιάσει είχε αλλάξει και έπρεπε από την αρχή να βουλώσω τρύπες. Μας αρέσει αυτό το μέγεθος. Μικρά, μικρά. Είναι μικρή μερίδα. Πολύ μικρά. Εδώ. Όχι τόσο μικρά. Όχι. Πίστεψέ με, όχι. Ξεκινάω λοιπόν να βουλώνω τρύπες στα λαχανικά, να τουρνάρω πατάτες και ξεκινάω να ακούω ένα δεύτερο πρόβλημα. Κωνσταντίνε, φωνάζει ο Αριστοτέλης, έχω πρόβλημα με τον μπέικον, δεν μπορώ να το κόψω, αλλά είναι συνταγή. Δεν είναι, δεν μπορώ να το κόψω. Να το πάρω λίγο. Εκείνος επέμεινε, όχι θα το κόψω εγώ. Λάθος του, διότι εκεί έχασε και χρόνο μέχρι να το κόψει. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν εμπιστεύτηκε το γεγονός ότι δεν μπορούσα να το κόψω εγώ, πώς θα το έκοβα αυτός. Δεν ξέρω αν αυτό θα κρίνει τη γεύση του ψαριού. Πάντως, ήδη είχα μια ένσταση. Τρώω πολύ χρόνο στο μπέικον και ανησυχώ για τις υπόλοιπες δουλειές που και αυτές είναι σημαντικές. Νομίζω ότι έχω χάσει πολύτιμο χρόνο. Ανησυχώ για την εξέλιξη της δοκιμασίας. Ήταν το πρώτο μου άγχος. Πολύ καλό ψήσιμο, μπράβο, παιδιά. Αφήνοντας το δικό μου πόστο του γλυκού, συνήθως πήγαινα στο ρεκτικό. Εκεί ήταν η Αναστασία με τον Αλέξανδρο και ήθελα λίγο να τους έχω πιο πολύ υπό την καθοδήγησή μου. Ενώ στον Άγγελο και τον Κωνσταντίνο είχα πιο πολύ εμπιστοσύνη, γιατί ξέρω ότι θα τα καταφέρνανε 100%. Γαζώνουμε λίγο τώρα, σιγά-σιγά. Φινόγια, εκεί δεν έχω βάλει, στο ψάρι θα βάλω. Θέλω να ξαφρίζεις το ζώμο όσο μπορεί συνέχεια. Θέλω να έχει κόψει κρέμα, θα κάνουμε άλλο. Στο γλυκό ήταν ο Αλέξανδρος και ο Μανώλης. Κατάλαβα ότι δεν τους βγαίνανε έτσι ακριβώς όπως τα θέλανε όλα τα βήματα. Οπότε ήθελα να τους βοηθήσω. Μην αγχώνεστε, τι έγινε, κρέμα έκοψε. Ωραία. Δεν πειράζει, σκούπισε καλά. Καλά μέσα είσαι. Άλλη και προσοχή, μην κόψει ξανά. Εν τω μεταξύ, κρέμα δεν έχει κόψει. Γίνεται έτσι κρέμα. Να του πω εγώ, πέταξε την κρέμα, φτιάχνουμε. Του λέω φτιάξει, του λέω εσύ να δει που είναι η ίδια. Κόβει, κατευθείαν. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Και ξαναφτιάχνει την κρέμα και γίνεται ακριβώς η ίδια. Βάλε το βούτυρό σου όλο, όσο αναλογεί, συνταζεί. Του λέω δεν έχει κόψει, του λέω. Άμα δεν βάλει το βούτυρο, δεν δένει η κρέμα. Και βάλουμε το βούτυρο, και όντως η κρέμα έδεσε, γίνει και κανονική. Και μου λέει συγγνώμη, το ένα το άλλο, δεν το ήξερα. Μου έπαιξε τα νεύρα, δεν ήθελα να το δείξω κι εγώ. Προσπαθούσα να κρατήσω την ψυχραιμία μου. Εγώ ήθελα να μπαίνει το βούτυρο σιγά σιγά στην κρέμα, γιατί πίστευα ότι έτσι θα δέσει. Και ο Μανώλης μου είπε ότι καλό είναι να το βάλουμε σε μεγαλύτερα κομμάτια, γιατί προφανώς αυτό θα ρίξει θερμοκρασία έτσι και θα δέσει καλύτερα. Έχει δίκιο ο Μανώλης αυτό το κομμάτι και μας βοήθησε και η Μαριάννα εκεί που πιέστηκε. Μεμβράνη ακριβώς και ψυγείο. Κωνσταντίνε, ορίστε. Πώς αγόρι μου. Καλώς σας. Τι κάνεις. Προσπαθούμε να μαγειρέψουμε όσο πιο καλά μπορούμε. Το μενού μας είναι πεσκανδρίτσα με μπέικον. Ωραία, μια... την οποία την κάνει ο... Την κάνει ο Αριστοτέλης. Ωραία. Γαρνιτούρα πουρές καρότου, μια φακή γαρνιτούρα από πάνω και μια σάλτσα βελουτέ. Ωραία. Δεύτερο πιάτο. Δεύτερο έχουμε παπάκι, θα το ξεκινήσουμε σε λίγο. Θα το μαρινάρουμε με λίγο ζάχαρη, μέλι, κουαντρό, αλατάκι, λίγο πιπέρι για να μην μας μαυρίσει το λίπος το τηγάνι. Έπρεπε να το έχεις μαρινάρει ήδη. Αν είναι θες. Η επόμενη δουλειά. Βρήκα πρόβλημα στο μπέικον και κόλλησα εδώ πέρα, ήταν το πρώτο που θέλω να κάνω. Το μπέικον το κάνει για την πεσκανδρίτσα. Ναι. Έπρεπε να αφήσει τα παιδιά ασχολούνται με αυτό. Ήθελα να το βοηθήσω λίγο. Γιατί είχαμε πρόβλημα σε αυτό. Δεν μου λες, αυτό τι είναι. Φόρμ ψαριού. Και γιατί έχει πατάτα, είναι αυτό που βλέπω. Ναι. Γιατί είναι η ιδέα να ρίξουμε λίγο πατατούλα ώστε να. Σαν σαλτσούλα μετά να δέσει και λίγο περισσότερο. Μάλιστα. Έχουμε ζωμούς λαχανικών. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία αυτό που κάνατε. Δεν γνωρίζω. Τι είναι πρωτοτυπία, Να βάλετε πατάτα σε ένα ζωμό μέσα. Και μην ξεχνάτε, η πατάτα κάνει τι. Την πατάτα μόνο για το άμυλο, το ναι, πελάσιο. Τι άλλο κάνει η πατάτα. Τραβάει γεύση, τι κάνει. Αρκετή. Τραβάει γεύση. Άρα το βγάζουμε, εντάξει, θα το βγάλουμε αμέσως. Που θέλουμε να μείνει στο ζωμό. Βγάζει, μπράβο Γιώργαρα. Εγώ ξέρω το ζωμό ψαριού με τα κόκαλα και κάποια λίγα λαχανικά. Όχι όμως άμυλο, όχι πατάτα, γιατί θα γίνει κάτι σαν σούπα. Ο αρχηγός βέβαια είχε τον τελευταίο λόγο και ήθελε να βάλουμε τις πατάτες μέσα. Ωραία, και το τρίτο. Και το επιδόρπιό μας είναι όπερα, το κλασικό γλυκό με αγγλικό καφέ. Το έχετε φτιάξει. Ναι, είναι το έχουμε φτιάξει. Πέρα το δούμε, ρε παιδιά. Α, ωραία. Πολύ, πολύ μαλακό, πολύ ελαστικό. Αυτό τι είναι, κακό ή καλό. Για καλό δεν το.
Ίσως ήθελε λίγο ακόμα ψήσιμο. Θα κάνουμε κι άλλο, έχουμε κι άλλο μείγμα. Ωραία. Αποφάσισα να, επειδή είχα μείγμα, να το ξανακάνω ώστε να βγει τέλειο. Ήθελα να βγει χοντρό, πιο χοντρό από ό,τι είχα κάνει το προηγούμενο και πιο αφράτο. Αγόρινα. Γεια σας. Τι έγινε. Όλα καλά. Πώς πάτε. Σαν καλοκουρδισμένο ρολόι. Καλό αυτό. Θες να μας πεις τι φτιάχνετε. Ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε το μενού μας με ορεκτικό σολομό σωτέ με φινόκιο μπρεζέ. Το κυρίως μας θα είναι βουδινή μπριζόλα με ντοφινουάς πατάτες και κενέλη λαχανικών και σάλτσα μπεανές. Και το γλυκό μας θα είναι μιλφέι με σάλτσα καραμέλας και σάλτσα από σίκο και σοκολάτα. Αυτό εδώ είναι το μοσχάρι. Ναι. Θα φτιάξετε σάλτσα μπεανέζα. Ναι. Δύσκολο. Ναι, θα το ρισκάρουμε. Ναι. Μπεανέζα αποφάσισα να την κάνω εγώ μαζί με τον Κωνσταντίνο. Ήταν μια απόφαση κοινή. Αγχώθηκα αρκετά ακούγοντας ο Γιώργος Καρμούτσο να μας λέει ότι η συνταγή είναι δύσκολη. Αλλά εγώ ήθελα να ρισκάρω. Δεν πτωήθηκα από αυτό. Ήθελα να ρισκάρω και το έκανα. Μαριάννα. Ναι. Για πες μας το μενού σας. Για πρώτο έχουμε μια σούπα βελουτέ μαρούλι. Θα έχουμε μέσα από πιέτες από γλώσσα. Θες να εξηγήσει λίγο τι είναι αυτό. Ναι. Είναι η γλώσσα που την έχουμε φιλετάρει. Την έχουμε τυλίξει σε ρολάκι. Και το έχουμε δέσει με το σπάκο για να μην ανοίξει και το κάνουμε μπρεζέ. Θα σας πω ένα λάθος που έχετε κάνει. Δεν τα τυλίγουμε ποτέ να φαίνεται η μεριά που είναι η πέτσα, γιατί είναι η άσχημη πλευρά. Η πλευρά της πέτσας πρέπει να είναι τυλιγμένη προς τα μέσα, γιατί αυτό το αμφισί θα φαίνεται ακόμα πιο άσχημο. Ωραία, θα το δούμε αυτό. Ωραία, για πάμε. Αυτό για πρώτο. Το οποίο το έχει αναλάβει ο Γιώργος και η Βαλεντίνα. Λοιπόν, για κυρίως είναι ο Μπάμπης και είμαι και εγώ μαζί του και έχουμε ένα καρέ αρνί και νουαζέτ. Θα τα στήσουμε και τα δύο στο πιάτο. Θα κάνουμε πατάτες ντουσές και στο γλυκό κάνουμε μπισκότα αμυγδάλου. Έχουμε μία κρέμα με κάστανο. Είναι στο ψυγείο και παγώνει. Είναι στο ψυγείο παγώνει, ναι. Και όλα λόγω στο τότε θα κάνουμε και μία νουκατίνα. Με καραμελωμένα καρύδια. Ξέρετε κάτι, θεωρώ ότι πρέπει να τα κάνετε λίγο πιο λεπτά. Αυτή ήταν και άποψη δικά μου, ναι. Πρέπει να γίνουν λίγο πιο λεπτά. Λίγο πιο λεπτά, παιδιά. Αυτό το πράγμα... Είναι σαν φλίδα σχεδόν, να μην φτάσει στο σημείο αυτό. Και ίσως να χρησιμοποιήσετε και μία μεμβράνη αφού έχετε, δεν έχετε. Συλπά, ναι. Μας επισήμαναν ότι ίσως θα έπρεπε τα μπισκότα να είναι λίγο πιο λεπτά, να τα ψήσουμε σε σιλπάτ, το οποίο νομίζω ότι δεν χρειαζόταν. Ήταν καλό το ψήσιμό τους. Στο σιλπάτ δεν μπορούμε να ελέγξουμε το μέγεθος, ενώ εδώ έχουμε οδηγό. Στο σιλπάτ το υπολογίζουν το μέγεθος. Με το μάτι, δεν είναι τίποτα. Το πιο δύσκολο κομμάτι της μαζιριτσής μου ήταν με τον Αλέξανδρο που στην ουσία θα ρει πως είναι αυτός και άλλος δεν είναι. Ο Μανώλης έσωζε τα λάθη που έκανε ο Αλέξανδρος και δεν φαινόταν κιόλας. Δηλαδή, εκεί που η κρέμα του Αλέξανδρου κοβότανε, ο Μανώλης την έσωνε. Εκεί που το μπισκότο του Αλέξανδρου βάζε καρύδια μέσα για να πάρει μια δική του ιδέα, που ήταν άλλη συνταγή, ο Μανώλης την έσωνε. Παιδες, πώς πάει εδώ. Εδώ γίνεται πανδικούς. Έδες, έλα. Το πιο δύσκολο κομμάτι της συνταγής στην Μπεαρνές ήταν την ώρα που έπρεπε να φρατέψουν οι κρόκοι. Γιατί πρέπει να ανακατεύεις με μια συγκεκριμένη φορά και με μια συγκεκριμένη δύναμη. Αν αυξήσεις ή αν μειώσεις τον τρόπο που ανακατεύεις, το έχεις χάσει. Σου έχει κόψει μπέρνες αμέσως. Τραβάτε τα μαζί, βάζω ένα σκόβιο άλλο. 5-6 δοκιμές τέτοιες, λίγο τρίχα, λίγο ύψος και δεν βλέπω. Εντάξει. Το μόνο που ίσως με στεναχώρησε είναι ότι αναγκαστικά έδωσα την πιο πολύ προσοχή στο γλυκό γιατί εκεί χρειαζόταν και ίσως άφησα τα άλλα παιδιά λίγο μόνα τους. Το λάθος της Μαριάννας ήταν ότι δεν πήρε πρωτοβουλία εφόσον είδε τι γινότανε με εμάς οι δυο να μου πει Μανώλια ανάλαβε εσύ το γλυκό και Αλέξανδρα κάτσε στην άκρη πήγε να πλύνει τα τσικάλια, τελειώνει το θέμα. Το βγάλε πάπια, βάλε μόνο σου. Γυρίζω, βλέπω ότι υπάρχει στο τηγάνι, τη γυρίζω να δω, τη βλέπω ψιλομαύρη, είχε πάρει λίγο χρώμα. Σαφώς δεν είχε καεί, αλλά το χρώμα της δεν ήταν ευχάριστο. Και εκείνη τη στιγμή με το που βλέπω την πάπια, βλέπω να πλησιάζει ο κύριος Καρμούτζης. Και λέω, αυτή η πάπια δεν πρέπει να βγει στην επιφάνεια, κάπου πρέπει να κρυφτεί. Θέλω να δω πάπια. Αυτή που μπήκε, τι έγινε. Δεν δείχνει. Βγάλτε τη εδώ. Τι έγινε, έγινε κάτι. Το κάψαμε την πάπια. Είδα σε δυνατή φωτιά και πήρε λίγο χρώμα παραπάνω το στήθος. Αυτό ξέρετε γιατί έχει γίνει αυτό. Δυνατή φωτιά. Κωστή, ξέρεις. Εγώ ήθελα να τη βγάλω για να το δεις, να μου πεις γιατί έγινε αυτό. Σέβαια, εγώ φταίω γιατί έφυγα από την κουζίνα και δεν έπασε κανένα να την ελέγχει. Πήγα να πάρω πιάτα, δεν είχαμε πιάτα και άφησα την πάπια μόνη της. Εγώ φταίω. Ωραία, απλά τέτοια λάθη δεν πρέπει να τα κάνουμε. Ναι, ειδικά όταν έχουμε καλεσμένους
Ειδικά όταν κάνουμε γαλλική κουζίνα και ειδικά όταν έχουμε αποφασίσει να κάνουμε πάπια. Έχετε εντάξει χρόνο να το διορθώσετε? Έχουμε περίπου μία ώρα μπροστά. Ωραία, μπράβο. Okay. Μια χαρά. Αν η πάπια δεν είχε μαριναριστεί με ζάχαρη, δεν θα είχε καεί. Το ότι είχε ζάχαρη δεν το ήξερα καν. Αμέσως πήρα τα άλλα δύο φιλέτα, τα έπλυνα, τα σκούπισα και βάλαμε τα άλλα δύο ώστε να προλάβουμε να σώσουμε και να παρουσιάσουμε ένα πιάτο που δεν θα έχει καμένο το λίπος. Τώρα φτύσε τα ψάκια και στο φουρνό. Ναι, γύρισε το και από την άλλη το ψήσουμε. Και την άλλη ψήσουμε. Γύρισε το. Όταν λοιπόν άρχισε ο φίλος μου ο Γιώργος να ψήνει την πάπια, πελάγωσα. Είδα ότι δεν το είχε. Είχε γεμίσει πάπια μέσα στο λίπος με στο τηγάνι. Τον φοβήθηκα. Λέω πάει πάπια, την έχασα. Αυτή είναι ταξίδι. Κάτσε, παιδιά, σε τι φάση είναι? Θέλει να κρυσπάρει, περίμενε. Θέλει να κρυσπάρει. Άσε με, άσε να τελειώνουμε. Η πάπια δεν θέλει τρία λεπτά σαν να ήταν κοτόπουλο, αλλά θέλει κάποιο τέταρτο μέχρι να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα για να γίνει τραγανή όπως την τρώνε οι Γάλλοι, γευστική και να αποβάλει το λίπος της, που είναι το πιο σημαντικό από όλα στην επιτυχία της πάπιας. Αυτό εδώ πέρα πράγει, ζεσταίνεται από κάτω, δεν μπορείς να μπει φούρνο. Άσε την πάπια σε μένα, άσε την πάπια σε μένα. Αλλά ο Κωνσταντίνος παρενέβη και είπε ότι δεν θα γίνει έτσι, αφήστε, θα το πάρω πάνω μου. Γεια σας, πράσινη ομάδα για πρώτη φορά φέτος. Πράσινη. Γεια σας. Γεια σας. Σολομός μαριναρισμένος. Η μόνη οξύτητα το λεμόνι, ναι. Γιατί, θα έχουμε έντονη σάλτσα? Θα είναι αρκετά δυνατή, γιατί είναι σάλτσα που προέρχεται από ζωμό κρέατος. Ωραία. Οπότε πάμε παρακάτω στα παιδιά, γιατί εδώ είναι το έχουμε. Αρχηγέ, ναι. Τι κάνουμε? Οι κρέμες είναι έτοιμες, θα την εφρατέψουμε την Diplomat και θα φορμάρουμε πάνω στο γλυκό. Ωραία, άρα είσαι σε καλό δρόμο, ε. Ναι, καλά. Καίω. Γιώργη, τι είναι αυτό, ρε γονέα μου? Τι είναι αυτό? Δέσαμε τη βελουτέ, θα την βάλουμε να πάρει μια βράση. Έχεις δέσει τη βελουτέ με τι? Κρόκους και κρέμα. Την έχεις φιλτράρει? Ναι. Από σινά την έχω περάσει. Αυτό που μένει κάτω? Αυτά τα πρασινάκια. Λέγαμε να πάρει μια βράση και μετά την περάσουμε από το εταμίν. Να πάρει μια βράση έτσι που είναι. Ωραία, άρα δεν την έχετε φιλτράρει, θα την φιλτράρετε αργότερα. Ανεβάστε λίγο γκάζια. Προς το τέλος του χρόνου γίνονταν ένας πανικός. Έπρεπε να τελειώσουμε την πάπια. Είχε σχετικά αργήσει. Ο Κωνσταντίνος ήθελε να τη βάλει σε πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία στο φούρνο και εγώ του λέγα: Κωνσταντίνε, πιο χαμηλά την πάπια, να μείνει ροζ μέσα. Μου λέει: Γιώργο, ας το πάνω μου, ας το πάνω μου. Αυτό ο αρχηγός μας το είπε πάρα πολύ. Δώσε. Είχα μισοέτοιμες γανιτούρες της πάπιας, είχα μισοέτοιμη την πεσχανδρίτσα και είχα πελαγώσει. Και λέω τώρα: ή θα κάνεις Κωνσταντίνε μπροστά και ας φάσει και το κεφάλι σου, ή θα αφήνεις την ομάδα και δεν βγάζει κανένα πιάτο. Παιδιά, έχετε ακόμη 5 λεπτά. Άγγελε, έλα. Θα στήσουμε, ξεκινάμε. Θα γίνει τέλειο, μην αγχώνεσαι. Γιατί είναι ορεκτικό. 1, 2, 3. Ωραία, αυτό, μπράβο. Όταν ήταν να σερβίρουμε, γιατί τελείωνε ο χρόνος, έβγαλε την κρέμα και αντί να τη βάλουμε στον κουερνέα, γιατί έχει βούτυρο μέσα, και ήταν σφιχτή όπως πρέπει να είναι η κρέμα, την ξαναχτύπησε με το σύρμα, γι' αυτό έπεσε η κρέμα. Εγώ πίστευα ότι είχαμε χρόνο να ξαναμπεί ψυγείο και είχε μείνει αρκετή ώρα έξω, με αποτέλεσμα να είναι λίγο πιο μαλακή όπως χρειαζόταν. Προς το τέλος του χρόνου είχαμε αρχίσει να στείνουμε τα πιάτα γρήγορα. Το πρώτο πιάτο, η σούπα, είχε τελειώσει. Ο Μπάπης ξεκίνησε να στείνει το δεύτερο, τον βοηθούσα λίγο κι εγώ. Το στήσιμο του γλυκού δεν με ενθουσίαζε. Είχα στεναχωρηθεί με την κρέμα που την έβλεπα σε αυτή την κατάσταση. Δεν μπορούσε να πάρει καθόλου ύψος το γλυκό. Σίγουρα, σαν αρχηγός, θέλω να έχω την τελευταία πνελιά σε κάθε πιάτο. Να βγάλουμε ακριβώς αυτό που θέλω να δουν οι κριτές. Παιδιά, ένα λεπτό ακόμα! Δες, μην αγχώνεις. Ήρθε η ώρα για το στήσιμο και κάναμε το πιο βιαστικό και γρήγορο στήσιμο. Ό,τι μπήκε στο πιάτο, είμαι σίγουρος ότι ήταν πάρα πολύ νόστιμο. Αναγνωρίζω ένα λάθος. Η πάπια ψήθηκε 3 λεπτά παραπάνω. Παιδιά, τέλος χρόνου! Πάμε να υποδεχτούμε τους καλεσμένους μας. Από την αρχή της ημέρας γνωρίζετε ότι μαγειρεύετε για 3 εξαιρετικούς Γάλλους σεφ οι οποίοι θα σας κρίνουν. Έφτασε λοιπόν η στιγμή να γνωρίσετε ποιοι είναι αυτοί που θα δοκιμάσουν και θα αξιολογήσουν τα πιάτα σας. Παρακαλώ ένα θερμό χειροκρότημα για τους καλεσμένους μας.
άκουγα ότι θα είναι τρεις κορυφαίοι Γάλλοι σεφ και φαντάζομαι τώρα ότι θα είναι και μεγάλη ηλικία. Και αντί αυτού βλέπω τρεις νέους σεφ, χαμογελαστούς, με πάρα πολύ καλή διάθεση. Λίγο μας ξεάγχωσε ομολογουμένως όταν τους είδαμε τελικά. Λοιπόν, να κάνω τις συστάσεις. Είναι ο Jean-Marie Hoffman, μένει και δουλεύει στην Ελλάδα τα τελευταία 8 χρόνια, είναι σεφ στη Γαλλική Πρεσβεία και η καταγωγή του είναι από τον Μπορντό που φημίζεται για τα εξαιρετικά κρασιά του. Ο Jean-Charles Metayé, σεφ στο εστιατόριο Premier του ξενοδοχείου Intercontinental, δουλεύει στην Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια με προϋπηρεσία στην χώρα του αλλά και στην Αγγλία. Και ο Olivier Compagna είναι σεφ στο εστιατόριο Adamo, ζει στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια και έχει δουλέψει σε εξαιρετικά εστιατόρια τόσο στο Παρίσι όσο και στο Λονδίνο. Κάθε παίχτης που βρίσκεται στο παιχνίδι θα θέλει πάρα πολύ, νομίζω, να μοιάζει σε ένα από αυτούς τους τρεις κάτι αξιωμένους ανθρώπους οι οποίοι σε τόση νεαρά ηλικία έχουν φτάσει τόσο ψηλά. Λίγο άρχισε να με πιάνει ένας κύριος ιδρώτας, ότι okay, ίσως έπρεπε να κάνουμε κάτι πολύ καλύτερο. Το δύσκολο για μένα είναι το ότι θα μας κρίνουν πάνω στην κουζίνα τους. Δεν ξέρω αν σας έχουν τρομοκρατήσει οι κριτές σας για τα πιάτα που μας φτιάξατε, γιατί υπάρχει ο μύθος ότι η γαλλική κουζίνα είναι πολύ δύσκολη και οι Γάλλοι σεφ πολύ απαιτητικοί. Δεν λέμε ότι δεν ισχύει σε ένα βαθμό, αλλά εμείς εδώ θα σας κρίνουμε με κάποια επίκεια. Όταν λέω Jean-Marie με επίκεια, δεν σημαίνει ότι θα τα βρούμε όλα υπέροχα και καλά. Θα δούμε τα θετικά και τα αρνητικά του κάθε πιάτου. Γιατί μην ξεχνάτε, είσαστε σε ένα διαγωνισμό και πρέπει να ξεχωρίζουν οι καλύτεροι. Μιλώντας για τα τρεις μας, ήθελα να ευχαριστήσω η Μέρη και τις κρίτες σας που μας κάλεσαν εδώ για να έχουμε αυτή την επικοινωνία. Bonne chance et entrez. Ήταν ευγενικοί μαζί μας, μας είπαν κάποια πράγματα για να μας ενθαρρύνουν και κάπου λίγο εκεί ηρέμησε. Λοιπόν, παιδιά, η κάθε ομάδα θα σερβίρει τώρα τα πιάτα της εν αλλάξ, ξεκινώντας από το ορεκτικό. Θα τα σερβίρετε και θα αφήνετε τους κριτές να το δοκιμάσουν και να τα κρίνουν. Εκεί βέβαια λίγο αγχώθηκα, λίγο τα πόδια άρχισαν να τρέμουν και ήθελα να δω τι θα δοκιμάσουν και τι βαθμολογίες θα βάλουν. Comment ça avec les bleus? Ouais. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Ήμουν τρακαρισμένη, ήμουν αγχωμένη. Ήταν η πρώτη εικόνα που θα δίναμε και είχα αρκετό άγχος για να τους αρέσει πάρα πολύ. Τι κάνετε, πώς πήγε η μαγειρική? Εντάξει, ήταν μια δύσκολη εμπειρία, νομίζω ότι πήγε καλά. Σας παρουσιάζουμε μια σούπα βελουτέ τσόιση με μαρούλι και πράσο και ένα μπρεζέ φιλέτο γλώσσας με ένα τουίλ. Ενδιαφέρον. Καλή όρεξη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Είναι ωραίο. Γενικά, σαν επιφανή, είναι ωραίο. Και εγώ έτσι πιστεύω ότι είναι πολύ ωραίο πιάτο. Αν είναι το ίδιο με τη γεύση. Η τουίλ δίνει λίγο και όγκος, όγκος ύψος. Και είναι πολύ καλό νομίζω. Θα δοκιμάσουμε. Πάμε. Για νομίζω είναι πολύ καλό. Δεν είναι ρουλί. Νομίζω το αλμυρό είναι πολύ καλό. Είναι ένα πιάτο που έχει καλή ισορροπία νομίζω εμένα. Μου αρέσει πάρα αρκετά. Το ψάρι καλοψημένο αλλά όχι μπρεζέ όπως το λέμε. Mm. Αυτό είναι το ελάττωμα θα έλεγα. Αυτό είναι το πιάτο. Το βλέπω λίγο πιο πολλά ατμού και να είσαι λιγότερο ψήσιμο. Ναι και εγώ έτσι νομίζω. Πάμε μια βαθμολογία. Η αλήθεια είναι ότι όταν σέρβιρα το πρώτο πιάτο ήμουνα λίγο μαγκωμένη και προσπαθούσα να διαβάσω τις σκέψεις τους. Σήμερα για ορεκτικό σας έχουμε φτιάξει πεσκανδρίτσα από σέσ, ένα πολύ ελαφρύ κουρτμπουλιόν, τυλιγμένη με μπέικον και σοταρισμένη, πουρέ από καρότο και φακές. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Parce que vous en pensez, moi je trouve que la présentation est assez jolie. Ça me dérange un peu qu'il y ait un peu les deux garnitures un peu mélangées, mais j'aurais préféré qu'ils mettent ça un peu à part. Πεσκανδρίτσα, εγώ με πειράζει λίγο γιατί το βλέπω και πάλι πάρα πολύ ψημένο. Και την γλώσσα πριν και την πεσκανδρίτσα. Το προηγούμενο, λίγο στο ψάρι. Παιδιά, να δοκιμάζουμε και. Ναι, να δοκιμάσουμε και να δούμε. Οι φακές θέλει λίγο ψημένο παραπάνω.
La présentation était pas trop mal, mais c'est vrai que le goût n'est pas là, quoi. Ni les textures, il n'y a pas différentes textures, il n'y a rien, c'est un peu fade, quoi. Donc ça est stérile. Θα έπρεπε όχι να είναι ποσέ, αλλά να είναι άρρωζε σιγά σιγά με παραπάνω λίπος. Να βγαίνει πιο ζυμερό και να μην είναι τόσο στεγνό. Είναι λάθος η μέθοδο που το ψήσανε. Ναι, έτσι νομίζω και εγώ. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Το πρώτο μας πιάτο είναι σολομό σοτέ. Με μπρεζέ λαχανικά. Ευχαριστούμε. Για μας. Εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά έχουν πρόβλημα με το μπρεζέ. Γιατί σε κάθε πιάτα δεν βλέπω τίποτα μπρεζέ. Νομίζω δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι είναι μπρεζέ. Γιατί μου φαίνεται πιο... Ονομασία. Ναι, έχουν λάθος την ονομασία. Ναι. Να δοκιμάσουμε. Να δοκιμάσουμε. Ίσως είναι η πρώτη φορά που μας δώσανε ψάρι και είναι καλοψημένο. Και είναι σωστά ψημένο, ναι. Μόνο τα λαχανικά, νομίζω. Τα λαχανικά είναι τραγανά, αλλά ίσως πολύ. Το σήμα δεν είναι μπρέτζε. Αυτό είναι. Αυτό με εγώ προσωπικά μου χαλάει. Πάμε τώρα να δοκιμάσουμε τα κυρίως πιάτο. Ναι. Σκεφτόμουν ότι το αρνί μας θα τους εντυπωσίασε πολύ διακόσμηση και το πώς το έχουμε διαχειριστεί. Εδώ έχουμε πάπια σοτέ. Ήταν το αποτέλεσμα που θέλατε. Και η σάλτσα που συνοδεύει το κρέας μας είναι σάλτσα μπεαρνέζ. Κανένα δυσκολία με το μπεαρνέζ. Στο τρίτο πιάτο είχα την μεγαλύτερη δυσκολία. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν ήξερα καν αν ήθελα να το πάω. Έχουμε το φίλτρο ζαχαροπλάστη, δεν φοβάμαι τίποτα. Πρώτη εμφάνιση μου φαίνεται ένα γλυκό που θα μπορούσε να είναι σε ένα εστιατόριο. Λείπει λίγο φινέτσα λίγο. Μπορούσε να έχει λίγο παραπάνω χρώμα. Δυστυχώς δεν θα τελειώσουμε με μια καλή ατμολογία στην Ελλάδα. Σκεφτόμουν ότι το αρνί μας θα τους εντυπωσίασε πολύ διακόσμηση και το πώς το έχουμε διαχειριστεί. Γιατί είχα προσθέσει βούτυρο, νουαζέτ, μύριζε σαν φουντούκι και θα καταλάβουν ότι αυτός που το έκανε έχει κάποιες αλφα γνώσεις πάνω στη γαλλική κουζίνα. Σας έχουμε φτιάξει καρέ αρνί και νουαζέτ αρνιού με πατάτες ντουσέζ πάνω σε κρεμμύδι καραμελιζέ και σάλτσα έστραγγον. Καλή σας όρεξη και πάλι, να είστε καλά. Je crois qu'ils avaient entendu qu'il y avait des Français qui venaient manger. Oui, je pense aussi. Και η γανιτούρα είναι ωραία να έχουν χρησιμοποιήσει ένα κομφιζιό ντονιό. Να το δοκιμάσουμε. Να δοκιμάσουμε. Ναι. Le confiture d'oignon est bonne. La confiture est bonne, mais les pommes duchesse, je trouve que c'est pas trop ça. Bon. Το ψήσιμο είναι ωραίο, είναι γαλλικό αυτή τη φορά. Ναι. Και η γανιτούρα είναι ωραία να έχουν χρησιμοποιήσει ένα κομφιζιό ντονιό. Το καρέ είναι πολύ καλοψημένο όπως πρέπει. Νοζέτ είναι παραπάνω. Νοζέτ, ναι. Κάτι που με ενοχλεί και πάλι είναι το καρότο εδώ που είναι πάλι για ντεκόρ και πάλι είναι πολύ, πολύ σκληρό. Πολύ σκληρό, ναι. Πρέπει να καταλάβουν ότι ό,τι βάζουν στο πιάτο πρέπει να τρώγεται. Και όλα έχουν σημασία. Εδώ έχουμε πάπια σοτέ με σάλτσα πορτοκάλι, σπαγκέτι από λαχανικά και πατάτες τουρνέ. Ήταν το αποτέλεσμα που θέλατε? Το πλησίασε αρκετά. Τι θα είχατε αλλάξει? Θα ψήναμε λιγότερο την πάπια. Δεν ξέρω αν έκανα καλά όταν με ρωτήσανε στην πάπια αν θα έκανα κάτι διαφορετικά και τους απάντησα ότι ίσως να έψηνα λίγο λιγότερο την πάπια. Η παρουσίαση ωραία είναι. Μ' αρέσει που επιτέλους ένα πιάτο έχει λίγη παραπάνω σάλτσα. Βέβαια, ήδη μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ ψημένο και ότι έχει μεγάλο πρόβλημα εδώ στο ψήσιμο. Το καλό είναι ότι το έχουν καταλάβει ήδη, νομίζω. Ναι, αυτό είναι το... Αυτό είναι το μόνο καλό. Ας δοκιμάσουμε. La sauce est bonne. Νομίζω είναι μια καλή έκπληξη αυτό. Η σάλτσα είναι όπως πρέπει. Βοηθάει όλο το σύνολο του πιάτου. Και τα λαχανικά είναι καλά ψημένα. Καλά, ναι. Είναι τραγανά αυτά, αλλά είναι ψημένα. Μου αρέσει τα πορτοκάλι που έχουν βάλει μέσα. Ναι, και εμένα τα σουφρέμ που έχουν κάνει εδώ είναι πολύ ωραία. Αλλά το μεγάλο λάθος σε αυτό το πιάτο είναι το ψήσιμο και χαλάει όλο το σύνολο. Ήμουν πάρα πολύ χαμογελαστή και χαρούμενη για το αποτέλεσμά μας
Και προσπαθούσα να καταλάβω από τις ματιές που έριχναν στο πιάτο και μετά σε εμάς, να βγάλω αν τους άρεσε, πώς τους φαίνεται, αν είναι ωραίο ή όχι. Συνεχίζουμε το μενού μας με βοδινή μπριζόλα, πατάτες ντοφινουάζ και ένα ραγού λαχανικών. Και η σάλτσα που συνοδεύει το κρέας μας είναι σάλτσα μπεαρνέζ. Κανένα δυσκολία με το μπεαρνέζ, γιατί είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο, ναι. Όλα πήγαν όμως πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή έρεξη. Μου αρέσει το στήσιμο, παιδιά. Ναι. Το στήσιμο είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Το μεγάλο λάθος εδώ είναι μπεαρνέζ, σίγουρα. Και αυτό που μου έκανε λίγο εντύπωση είναι ότι τα παιδιά είπαν ότι ήταν το αποτέλεσμα που θέλανε. Ακριβώς, ναι. Το κρέας είναι πολύ ψημένο για μένα. Μπορούσα λιγότερο. Και το φινό είναι καλή, μου φαίνεται. Ναι, μου άρεσε. Είναι καλό, ναι. Το φινό είναι bon. Elle est bien saisonnée, mais la béarnaise, il y a vraiment une erreur là. Δεν είναι béarnaise, à plat. Δεν είναι béarnaise, δεν είναι. Δεν είναι. Estragon. Δεν το νιώθεις. Δεν το νιώθεις καθόλου. Πολύ acidity. On va pour la note. Allez. On va pour la note. Στο τρίτο πιάτο είχα την μεγαλύτερη δυσκολία. Δεν μου άρεσε καθόλου εμφανισιακά. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν ήξερα καν αν ήθελα να το πάω. Για μένα το γλυκό πρέπει να είναι πιο καλό από τα υπόλοιπα, γιατί είναι το πιάτο που κλείνει τον κύκλο. Και πάμε ένα γλυκό το οποίο δεν ήταν καθόλου όμορφο. Συν ότι είχε κόψει κρέμα, είχε πέσει έτσι, είχε κάνει έτσι. Λέω, πού πας τώρα. Είναι ένα μπισκότο σασές με μία κρέμα κάστανο και μία νουγκατίνα από γαρίδι. Όταν λέτε νουγκατίν, πού, τι... Είναι μέσα. Α, μέσα. Okay. Τερματισμένη, εντάξει. Ευχαριστούμε. Το πιάτο είναι πολύ άδειο. Πάρα πολύ άδειο και σαν εικόνα δεν είναι... Δεν είναι ευχαριστώ. Καθόλου, ναι. Δεν είναι κάτι που να λέει ένα γλυκό να λέει να το φάμε ευχαρισμένο. Δεν είναι, δεν είναι. Κοίτα, αυτή η κρέμα έχει κόψει. Φαίνεται ότι κάτι δεν τους πήγε καλά. Α, δοκιμάσουμε. Ας δοκιμάσουμε να δούμε. Είναι πάρα πολύ γλυκό. Πάρα πολύ γλυκό. Το μπισκότο δεν είναι καλά καθόλου. Αυτό το λίγο σοκολάτα εδώ στο πιάτο δεν έχει. Είναι σοκολάτα, έπρεπε να ήταν σάλτσα σοκολάτα. Σάλτσα όχι... σοκολάτα, αυτό είναι λιωμένο σοκολάτα και το βάλει σε ένα πιάτα κρύο. Παγώνει το σοκολάτα. Όχι, ναι, για έπρεπε μένα. Πρέπει να παίξουν με υφές, δεν έχει. Δεν έχει κάτι. Αυτή τη δύο σταγόνα καραμέλα είναι. Δυστυχώς δεν θα τελειώσουμε με μια καλή ατμολογία στην ομάδα αυτή. Το τρίτο πιάτο μας πετάει. Έχουμε το φύτρο ζαχαροπλάστη, δεν φοβάμαι τίποτα. Τι μας φτιάξατε? Για επιδόρπιο σας έχουμε ετοιμάσει όπερα με κρέμι γκλές καφέ. Κοίτα, από πρώτη εμφάνιση μου φαίνεται ένα γλυκό που θα μπορούσε να μένει σε ένα εστιατόριο. Λείπει λίγο φινέτσα λίγο, αλλά λίγο οι στρώσεις πολύ μεγάλες. Λίγο... Αλλά η αλήθεια είναι ότι πολύ καλύτερο από το πρώτο. Όχι, έχουν κάνει μια καλή προσπάθεια. Ναι. Ας δοκιμάσουμε. La crème au beurre est tourmentée. Elle est pas onctueuse. Mais le gros défaut du gâteau, c'est vraiment le chocolat. C'est le chocolat. Ça gâche vraiment tout le travail qu'ils ont fait, quoi. Ils ont fait le film des tranches. Il y aurait plus de finesse. À la mécrée stigme, il y en a poli calorie, quoi. Métrio plus calo. Πάμε να δούμε και το τελευταίο γλυκό. Ολοκληρώνουμε το μενού μας με μιλφέι με κρέμα ντιπλωμάτ. Η σχολιά δεν συντήθηκα, την κάνατε? Όχι. Είναι έτοιμη, ε? Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι αυτό το γλυκό είναι το πιο ωραίο. Και έχει λίγο ντουλίτσα με το... Ναι, έχουν κάνει την καραμέλα, τη βανίλια. Με ενοχλεί λίγο αυτό όμως. Με την τεχνική που ήταν η βασικό μιλφέι είναι να κάνεις σφολιάτα. Ενώ οι άλλοι κάνανε όλα τα πράγματα, αυτή ίσως να είναι πολύ εύκολο που κάνανε μόνο την κρέμα και μόνο ένα ντεκόρ. Σχολιάτα είναι καλό ψημένο. Σωστό. Είναι καλά ψημένο, είναι τραγανή ακόμα. Είναι τραγανή, είναι καλά.
Μπορούσε να έχει λίγο παραπάνω κρώμα. Ήταν το μήνυμα που μπορούσα να κάνω. Η κρέμα είναι καλή. Ελαφρύ. Ναι. Ελαφρύ πολύ. Βανίλια. Για να χρησιμοποιήσει βανίλια φρέσκα είναι πολύ καλή. Πάμε να δώσουμε τη βαθμολογία σήμερα και στους κριτές. Ναι, νομίζω ότι πάμε. Εδώ είναι η βαθμολογία μας. Τέλεια. Ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά. Περιμένω να ακούσω πώς μας έχουν κρίνει και πώς τους φάνηκαν τα πιάτα μας. Έχω πολύ μεγάλο άγχος αυτή τη φορά. Πιο πολύ νομίζω από κάθε άλλη ομαδική. Ήθελα να σας πω ότι κάποια πιάτα ήταν καλά, κάποια άλλα όχι. Αλλά έτσι είναι οι διαγωνισμοί. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Και εγώ θα σας ευχαριστήσω πολύ. Σας λέω καλή τύχη. Γεια σου παιδιά και καλή συνέχεια. Ήταν τρεις πραγματικά αξιόλογοι και γλυκύτατοι άνθρωποι. Είχαμε λίγο παραπάνω άγχος και καταφέρανε συγκεκριμένοι να μας αποβάλουν το άγχος. Παιδιά, είσαι αύριο τα σπουδαία. Ό,τι έγινε, έγινε. Θα συζητήσουμε για την προσπάθειά σας, θα αποκαλύψουμε και τα αποτελέσματα και έπειτα θα αποφασίσετε εσείς για την εξέλιξη. Η αυριανή ψηφοφορία θέλει πολύ σκέψη. Πρέπει να σταθμίσετε καλά την ψήφο σας και όπως και να έχει θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα. Ξέρω ότι εδώ και πολλή ώρα περιμένετε να ακούσετε ένα πράγμα και θα σας το πω. Καλή ξεκούραση, θα τα πούμε αύριο στο Συμβούλιο. Η συζήτηση που έχουμε στο Συμβούλιο είναι πάντα επικοδομητική και κερδίζουμε πράγματα από αυτό. Περιμένω να ακούσω την κριτική για να δω αν έχω κάνει κάποιο λάθος και να γίνω καλύτερος. Θέλω πάρα πολύ να κερδίσει η ομάδα μου και για να αποφύγω την διαδικασία ψηφοφορίας αλλά και γιατί είμαι η πρώτη γυναίκα αρχηγός και θέλω να τα καταφέρω πολύ σε αυτό. Στο επόμενο επεισόδιο του MasterChef. Το Συμβούλιο των Ομάδων είναι αποκαλυπτικό για το τι κατάφεραν οι διαγωνιζόμενοι στη δοκιμασία με θέμα τη γαλλική κουζίνα. Εχθές μας φάνηκες κάπως τσιτωμένος. Δεν διαχειρίστηκα σωστά το χρόνο, δεν υπήρχε καθόλου αίσθηση του χρόνου. Ήμασταν καθυστερημένα. Ο χρόνος ήταν υπεραρσωτός, πιστεύω. Από ό,τι είδαμε, θέλετε λίγη βελτίωση στις τεχνικές. Οι βαθμολογικές διαφορές ανάμεσα στις ομάδες είναι μικρές. Ξεκινάμε λοιπόν. Μία από τις τρεις θα αναδειχθεί νικήτρια. Ποιοι θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες αρνητικές ψήφους και θα είναι υποψήφιοι προς αποχώρηση. Σε καμία περίπτωση δεν θα πόνταρα στην χειρότερη επίδοση των άλλων ομάδων. Ήδη έβλεπα τα δικά μας λάθη. Η αναζήτηση για τον επόμενο Έλληνα MasterChef συνεχίζεται.